Δεν είναι ώρα για λόγια, είναι ώρα για έργα. Πιστεύω υπάρχουν πάρα πολλοί καταξιωμένοι αθλητικοί παράγοντες Θεσσαλονίκης. Πιστεύω να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια που άρχισαν οι βετεράνοι Θεσσαλονίκης, διότι πρέπει να δουλεύουν πολλοί και όχι λίγοι. Ευχαριστώ επίσης πάρα πολύ τον Δημήτρη τον Κασμυρίδη και του λέω για τελευταία φορά κουράγιο. Είσαι καλός αθλητής και εξελίχθηκε καλός παράγων. Και ο παράγων ο καλός θα αντιμετωπίσει όλα, κύριε Κασμυρίδη. Και πάλι συγχαρητήρια σε εσάς. Παρακαλείται ο κύριος Αρβανίδης, αντιδήμαρχος του Δήμου Θεσσαλονίκης, ο οποίος εκπροσωπεί τον κύριο Κοσμόπουλο, τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, να προσέλθει κοντά στο βάθρο για την απονομή των επάθρων στους πρώτους νικητές. Πρώτος νικητής λοιπόν, Χαλικιάς Βασίλης, ανεξάρτητος από τον Βόλο. Δεύτερος νικητής του Συλλόγου Δρομέων Υγείας. Μπουρλογιάννης Αργύρης του Συνδέσμου Υγείας Δρομέων Βόλου. Και τρίτος νικητής, ο Παπαχρήστου Λεωνίδας του Συνδέσμου Βόλου. Ένα θερμό χειροκρότημα. Είναι η κατηγορία 35-39 ετών. Ανέβα επάνω τώρα να τελειώνω. 44 ετών. Την απονομή θα κάνει ο παλιός πρωταθλητής και μέλος του συνδέσμου μας, βουλευτής Παναγιώτης Ψωμιάδης. Πρώτος νικητής, ο Βαλκανιονίκης για πολλά χρόνια, Πάλοβιτς Μίροσλαβ, ο στιπλίστας Βαλκανιονίκης Μίροσλαβ, πρώτος νικητής. Δεύτερος νικητής, ο Νίκος Ψαρομιχελάκης του Στεβάς Αθηνών. Και τρίτος νικητής, ο Πάγκαλος ο Σωτήρης του Στεβάς Θεσσαλονίκης. Πάλοβιτς Μίροσλαβ, που είναι ο Νακόπουλος ο αντίπαλος του. Δεύτερος νικητής, ο Νίκος Ψαρομιχελάκης, παλιός πρωταθλητής του Παναθηναϊκού και μέλος του ΣΕΒΑΣ. Και τρίτος νικητής, μέλος του ΣΕΒΑΣ Θεσσαλονίκης, Σωτήρης Πάγκαλος, παλιός πρωταθλητής του Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Πρώτος νικητής, ο Πράκης ο Δημήτρης του Σεβάστα Αθηνών. Πρώτος νικητής, ο Πράκης. Τον εκπροσωπεί κάποιος άλλος κύριος από την Αθήνα, ο οποίος θα παραλάβει και το έπαθλο. Δεύτερος νικητής είναι ο κύριος Πέτροβιτς Μίρολατ από την Γιουγκοσλαβία. Ένα θερμό χειροκρότημα. Ο κύριος Τσολίνης παρακαλείται να απονείμει το κύπελλο στην κατηγορία αυτή σαν εκπρόσωπος του Βασίλη του Παγιωργόπουλου, του παλιού πρωταθλητή, βουλευτή και μέλος του συλλόγου μας. Τρίτος νικητής, Κοεντόπουλος Ιωάννης του Σεβάς Θεσσαλονίκης. Είναι 50, 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 50
50-54 χρονών, κατηγορία. Πρώτος νικητής είναι ο Τίβιακ Κιόργε από τη Ιουγκοσλαβία. Τίβιακ Κιόργε παρακαλείται να έρθει να πάρει το έπαθλο. Δεύτερος νικητής και Χαγιάς Χρήστος του Σεβάς Θεσσαλονίκης. Και τρίτος νικητής Πιστόλας του Σεβάς Θεσσαλονίκης. Παρακαλείται ο πρόξενος της Ιουγκοσλαβίας να έρθει για την απονομή. Yugoslav Ambassador. Πρώτος νικητής λοιπόν, Τίβιακ Κιόργε από το Βελιγράδι. Ένα τερμό χειροκρότημα. Δεύτερος και Χαγιάς Χρήστος του Σεβάς Θεσσαλονίκης. Και τρίτος ο Πιστόλας ο Γιώργος του Σεβάς Αθηνών. Τρίτος, λέγε Νιόνιο. Είναι ωραία, καλά είναι, καλά είναι. Είναι 55-59 ετών, νικητές του Διεθνή Αγώνα Δρόμου 12.000 μέτρων. Είναι πρώτος ο Σκουλής ο Παναγιώτης του Σεβάς Αθηνών. Δεύτερος ο Τζόρτσεβι Τόμσκοφ της Ιουγκοσλαβίας και τρίτος νικητής ο Γιώργη Κιουτσούκοφ της Βουλγαρίας. Ένα θερμό χειροκρότημα. Για την απονομή παρακαλείται ο πρόεδρος Σεβάς Θεσσαλονίκης Γιάννης Καλπασίτης, παλιός Βαλκανιονίκης, να κάνει την απονομή. Πρώτος νικητής λοιπόν, Σκουλής Παναγιώτης. Δεύτερος νικητής, ο Τζόρτσεβι Τόμσκοφ από τη Γιουγκοσλαβία. Και τρίτος νικητής, ο Γιώργ Κιουτσούκοφ από τη Βουλγαρία. Έλα από εδώ μία κοπελίτσα. Μία κοπελίτσα. Από τις μεγάλες στιγμές του αθλητισμού, από τις αξέχαστες στιγμές, θα ζήσουμε ακόμα μία φορά τους παλιούς αντίπαλους για πολλά χρόνια στο στίβο, τον Βαλκανιονίκη, κύριο Ηλία Σίσκο, να απονείμει στο μεγάλο πρωταθλητή Ολυμπιονίκη Φράγια Μίχαλη στο έπαθλο. Πρώτος νικητής λοιπόν στην κατηγορία 70-74 ετών, ο Φράγια Μίχαλη. Πού είναι να έρθει εδώ. Αντίπαλοι του 48-49 και πάλι μαζί. Συγχαρητήρια λοιπόν και στους δυο, οι παλιοί αντίπαλοι και πάλι κοντά. Ηλία, Ηλία, λίγο από εκεί. Όχι την κοιλιά, όχι την κοιλιά, πάρουν μέσα. Ο κύριος Σίσκος στην εποχή του ήταν λιροξυλάκης, 68 κιλά ήταν όταν έτρεχε. Θέλαμε να δώσουμε κάποιο τόνο στο γραμματέα του συλλόγου μας, στην καρδιά του συλλόγου μας, στη δύναμη του συλλόγου μας που έτρεξε στην κατηγορία 60-64 ετών και βγήκε ο πρώτος νικητής, τον Δημήτρη Κασμυρίδη. Ένα θερμό χειροκρότημα λοιπόν στο βετεράνο του αθλητισμού που άρχισε να γυμνάζεται πριν από 5 χρόνια και σήμερα πρωταγωνιστεί σε όλους τους αγώνες της κατηγορίας του. Παρακαλείται ο διοικητής της Τροχέας Θεσσαλονίκης να απονείμει το έπαθλο στον πρώτο νικητή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμπαράσταση που μας έδειξε στον αγώνα μας. Ένα θερμό χειροκρότημα λοιπόν στον Δημήτρη Κασμυρίδη, τον μεγάλο βετεράνο αθλητή του συλλόγου μας. Thank you.
Κασμυρίδης και πάλι. Ένα θερμό χειροκρότημα. Επιτέλους να πάμε και λίγο στο καλό φίλο στις γυναίκες. 30-34 χρόνων, πρώτη νικήτρια, η Χρυσάνθου Ειρήνη ανεξάρτητη. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι κερδίζει τώρα τελευταία πολλούς αγώνες γιατί γυμνάζεται τακτικά. Δεύτερη νικήτρια, η Λόνα Τσεπίνοβα από τη Βουλγαρία. Και τρίτη νικήτρια, Στεφάνκα Ιβάνκοβα από την Βουλγαρία. Παρακαλείται ο κύριος Κεχαγιάς, πρόεδρος της κοινότητος των Βασιλικών, που τόσο πολύ μας αγάπησε, που τόσο πολλά μας προσφέρει με το συγκρότημά του, με τη συμπαράστασή του, να κάνει την απονομή. Διορθώνω, ο κύριος Καντήλας είναι ο πρόεδρος της κοινότητας Βασιλικών. Λοιπόν, η πρώτη νικήτρια είναι η Χρυσάνθου Ειρήνη, η οποία κέρδισε πριν μερικές μέρες τον αγώνα των Βασιλικών. Δεύτερη είναι η Ιλώνα Τσεπίνκοβα από τη Βουλγαρία και τρίτη νικήτρια η Στεφάνκα Ιβάνκοβα από τη Βουλγαρία. Και πάλι ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σκανδύλα, τον πρόεδρο των Βασιλικών, για την συμπαράσταση, για την αγάπη μας έδειξε και για το χορευτικό συγκρότημα που μας έφερε εδώ στο σημερινό αγώνα. Ένα θερμό χειροκρότημα λοιπόν. Με αθλητάς από την Ιουγκοσλαβία, Βουλγαρία και Ουγγαρία έλαβε τέλος. Σας ευχαριστούμε εσάς που τρέξατε σήμερα. Ευχαριστούμε και εσάς που χειροκροτήσατε την προσπάθειά μας. Και ευχόμαστε αυτή η εκδήλωση να έχει κάποια καλή συνέχεια. For the first winner from Hungary, he will take his trophy to the Fiesta Hotel tonight. Za Yugoslovenac, pa mnogo. Vidite mo drugi put i večeras popijemo puno vino, crno i belo vino. Τι είναι κάνει το βέτερο, να μην ξέρω το τάμ. Έλα τα κέρα. Έλα,